μικρόφωνο, άτομα που μηνίσκουν σε υπόγεια καράς, άτομα που μηνίσκουν σε ατέλειωτα σπίστα με καρδιακά προβλήματα, τυφλούς, κουτσούς. Όταν κοιτάς από ψηλά, είναι όντως η Κύπρος της ανάπτυξης. Το πιο φωτεινό της παράδειγμα η Λεμεσός. Στα υπόγεια όμως, η θέα προκαλεί σοκ και θλίψη. Στη Λεμεσό του 2018 υπάρχουν πλέον οι πιο πολλοί άστεγοι της Κύπρου. 5 οικογένειες με ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο. Βλέπουν τους γονιούς τους να είναι άστεγοι, να ζουν σε συνθήκες άθλιες, να μην έχουν λεφτά να τους αγοράσουν φαγητό. Φροντίζουμε είτε να τους παίρνουμε καμιά πιτσά σουβλάτα. Υπάρχουν εστιατόρες οι οποίοι καλοσύνη τους φροντίζουν για την σύντησή τους. Μας έχουν δώσει τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε με το Γραφείο Ευημερίας στη Λεμεσό για δύο ανθρώπους που έχουμε αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχείο που τους βγάζουν έξω και δεν μας απαντάει κανένας. Στη Λεμεσό του 2018 κάποιοι έφτασαν στο σημείο να απειλούν ενίκους για να φύγουν από τα σπίτια τους και να βάλουν άλλους με πιο ψηλό ενίκιο. Έχουμε υπόθεση κοπέλας με δύο παιδάκια στο Ζακάκι. Το Ζακάκι ήταν μια φτωχή γειτονιά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το κάνουν Las Vegas λόγω του καζίνου που απειλούν τον κόσμο η ώρα 2 το πρωί ότι αν δεν φύγουν από το σπίτι θα τους κάψουν ζωντανούς μαζί με τα παιδιά τους. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών, ακούγοντας τα στοιχεία για τους άστεγους που πήγε ενώπιον τους λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας. Το 2017 υπήρχαν 130 αιτήματα για στέγαση. Οι 80 χρειάστηκε να εγκατασταθούν σε χώρους φιλοξενίας. Το 60% από αυτούς ήταν υπήκοοι ξένων χωρών. 50 άτομα φιλοξενήθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων άσκησαν δρυμία κριτική στα αρμόδια κρατικά τμήματα, κατηγορώντας τα για ολιγορία. Δεν θα ανεχτούμε από κανένα λειτουργό ολιγορία σε σχέση με την στέγαση του οποιοδήποτε είναι άστεγος. Η δική μας άποψη είναι ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση. Η ανυπαρξία κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής έχει οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Σοκ προκαλούν και τα στοιχεία για τα ενίκια, κυρίως στη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, έχουν ξεπεράσει πολλές πανάκριβες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Λεμεσό και ακολουθούν τα ενίκια στην Λευκωσία, είναι πιο ψηλά από αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, από το Άμστερνταμ για παράδειγμα, τη Βαρκελόνη. Η συζήτηση στη Βουλή για το πρωτοφανές κοινωνικό πρόβλημα που δημιούργησαν τα ψηλά ενίκια θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας. Νέα πειρά εκτοξεύει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.